Και σήμερα συνεχίζεται το σενάριο όπου με άσκηση αγωγών προσπαθούν να φημώσουν την πολιτική αλλά και τη δικαιοσύνη. Σήμερα στο δικαστήριο ο αδελφός του πρώην Πρωθυπουργού απεδέχτη ουσιαστικά αυτά για τα οποία τον κατηγορούσε και για αυτά για τα οποία ο εισαγγελέας Πεπόνης πριν από 3 μέρες σε ερώτημα έγγραφο το οποίο του κατέθεσα μου απάντησε ότι συνεχίζεται η ποινική διερεύνηση της υποθέσεως των CDS. Παραδέχτηκε δηλαδή ότι είχε offshore εταιρείες στην Ελβετία που ουδέποτε δήλωσε. Παραδέχτηκε ότι εργαζόταν για την τράπεζα Unigestion, η οποία πόνταρε στην πτώχευση της χώρας μας και έπαιξε ελληνικά CDS. Παραδέχθηκε όλα τα στοιχεία τα οποία προσκομίσαμε, πλην του ότι το έκανε αυτό προκειμένου να ευνοήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, τα οποία έτσι και έτσι κέρδισαν από την τεράστια πτώση την οποία αισθάνθηκαν στο πετσί τους οι Έλληνες και η πατρίδα μας. Η σημερινή υπόθεση, σε συνδυασμό με την εξέλιξη που είχαμε με τη ζωή Γιοργαντά, ότι δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και ο κύριος Παπακοσταντίνου μαζί με άλλους σχεδιάσαν την αλλίωση των συντεταστικών στοιχείων για να οδηγηθεί η χώρα στο μηχανισμό στήριξης. Σε συνδυασμό με την συμπεριφορά διεθνών κερδοσκόπων φτάνουμε πια στο να διεκδικήσουμε ως Έλληνες την ακύρωση των μνημονίων, την ακύρωση των δανειακών συμβάσεων και την απόδειξη ότι η πατρίδα μας, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, με δόλο και με σχεδιασμό κάποιον, όπως πια ομολογούν και οι ίδιοι εξάλλου και ο κ. Λοβέρντος, η κυρία Κατσέλη, η πατρίδα μας οδηγήθηκε σε αυτή τη στενοπό. Ελπίζω και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί είναι δική μου δουλειά και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνηγόρους μου και σε όλους τους ανθρώπους που με στήριξαν σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, να τους πω ότι θα φτάσουν μέχρι τέλους. Δεν πρόκειται να μείνει κανείς ατιμόρυτος και δεν πρόκειται να παραδώσουμε τα παιδιά μας στη νέα τάξη πραγμάτων ως υπαλλήλους της γερμανικής και τραπεζικής κλεπτοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.